Με ενημερώνει, τον έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη. Καλησπέρα. Χαίρομαι που μπορώ και επικοινωνώ με συνθήκες όχι τόσο δύσκολες γιατί είμαι καταδόν. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε και επικοινωνούμε. Το ξέρω, ήδη προμήνυσα για τις δυσκολίες που υπάρχουν γιατί είσαι σε διαδρομή. Σε ευχαριστώ που είσαι στη γραμμή αυτή τη στιγμή και μπορούμε να δώσουμε στοιχεία γύρω από την εξαιρετική αυτή παράσταση Αριστοφάνης εμπροκειμένου, Αθεσμοφοριάζουσες, που έρχεται με τη δική σας ευθύνη, με τη δική σας επιμέλεια, με την δική σας τέλος πάντων αξία, έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Έτσι ακριβώς, μόνο την ευθύνη την μεγαλύτερη την φέρει ο σκηνοθέτης και διασκευαστής Γιώργος Κιμούλης. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Χωρίς να δηλώνω την αθότητά μου, ό,τι αφορά την παρουσία μου, αλλά ο Γιώργος έχει όλη την ευθύνη της παράστασης. Λοιπόν, πες μας αγαπητέ Δημήτρη, εγώ καταρχήν δήλωσα εκ προημίου εδώ πέρα ότι είμαι απόλυτος θαυμαστής σου. Είσαι ένας από εκείνους ανθρώπους της τέχνης του θεάτρου εμπροκειμένου που κυριολεκτικά τον αγκαλιάζω από παντού, τον αγαπώ κυριολεκτικά και περιμένω να έρθει αυτή τη στιγμή να είμαι ένας από τους θεατές σας. Θέλω λίγα λόγια για την παράσταση και κυρίως για την παράσταση την οποία υπογράφει ο Κιμούλης και μάθαμε από την κυρία Ξυλά ότι προσθέτει κυριολεκτικά νέα ήθη επί των ήδη υφισταμένων αριστοφανικών ηθών. Ναι, ότι θέλει καινούργια πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό. Φέρει κάτι φρέσκο και καινούργιο η συγκεκριμένη παράσταση που θα δείτε στο Δίον. Είναι μια εφορική παράσταση. Το θέμα μένουμε πιστοί στο πνεύμα του Αριστοφάνη, όλο και ακριβώς στο λόγο. Καταρχάς θέλω να πω ότι κρατάμε το κείμενο του Μύρη που έχει κάνει τη μετάφραση, αλλά τη διασκευή την υπογράφει ο Γιώργος Κιμούλης μαζί με έναν μπλόκερ, τον Πιτσιρίκο, που προσφέρει, αν θέλετε, προσφέρει κάτι πιο φρέσκο ό,τι αφορά το χιούμορ, το λόγο και τη διαχρονική αξία του Αριστοφάνη. Μάλιστα. Εγώ υποδίωμαι τον Ευρυπίδη. Θέλω να πω, ένας τραγικός ποιητής, ο οποίος έχει κακοπάθει από τον Αριστοφάνη. Έχει κακοπάθει γιατί τον σαρκάζει και τον σατυρίζει, εδώ πάρα πολύ. Αλλά είναι μια αφορμή να γίνει ένα υπέροχο σχόλιο πάνω στο τι είναι σοβαρό θέατρο, τι δεν είναι. Και παράλληλα να σαρκάσουμε και κάποια πολιτικά πρόσωπα. Του σήμερα βέβαια, ενώ ο Αριστοφάνης τα σάρκασε τότε, τα φέραμε στα καθημάς και νομίζω ότι το μόνο πράγμα που αλλάξανε είναι τα ρούχα. Είναι τα ίδια. Μάλιστα. Ο συγγενής ανήκει στον Κιμούλη. Ο Κιμούλης παίζει τον ρόλο του συγγενή. Ο ρόλος του συγγενή είναι ο Κιμούλης. Και είναι κατά κάποιο τρόπο είναι ο Μπατζανάκης μου που έρχομαι σε αυτόν για να του ζητήσω να λάβει μέρος σε μια εκδήλωση της γιορτής των γυναικών στα Θεσμοφόρια, να ντυθεί η γυναίκα και να με υποστηρίξει, διότι οι γυναίκες, επειδή εγώ στις τραγωδίες μου έχω μιλήσει πολύ άσχημα για αυτές, βλέπε μη ίδια Ελένη και τα λοιπά, κινδυνεύω να καταδικαστώ σε θάνατο. Έτσι, αν ντυθεί ο συγγενής μου, βλέπε Κιμούλης, γυναίκα, πάρει το λόγο και με υποστηρίξει, μπορεί και να σωθώ. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δίνουμε επί σκηνής τον Γιώργο, τον μεταμορφώνουμε σε γυναίκα, με απίστευτο γέλιο, βέβαια, απίστευτο γέλιο. Υπάρχει και η παρουσία του Θανάση του Αλευρά που είναι εξαιρετικός. Η Φέη Ξυλά είναι εκπρόσωπος των γυναικών και είναι η αρχή μιας υπέροχης κωμωδίας. Μάλιστα. Όλα οδηγούν λοιπόν σε μια εξαιρετική παράσταση της οποίας θα αποτελέσουμε κοινό. Το προσκλητήριο ήδη υφίσταται αγαπητέ Δημήτρη Πιατά. Μας ακούει. Χαίρομαι γιατί πρέπει να έρθει ο κόσμος να μας δει. Είναι μια παράσταση η οποία πραγματικά σέβεται και το κοινό της και το θεατή, αλλά κυριότερα σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι τα ονόματά μας. Τα καλά σας λόγια που είπατε για την ταπεινότητά μου μου δημιουργεί και ευθύνες όσο αφορά τη σοβαρότητα μιας παράστασης όταν φτάνω και σε έναν τόσο ιερό και ενδιαφέροντα χώρο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς αγαπητέ Δημήτρη, σε περιμένουμε όπως όλους μαζί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.